θέμα λοιπόν που έχουμε ανοίξει τώρα αφορά τα εθνικά κληροδοτήματα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λιμένονται τα έσοδά τους και δεν τα αποδίδουν εκεί που πρέπει να τα αποδώσουν. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο στο οποίο ο κ. Ματσέκης έλεγε ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο, άρα κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς διορίζονται αυτοί οι διαχειριστές των σχολάζων κληρονομιών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, όπως στην προκειμένη περίπτωση που δείξαμε προηγουμένως, δεν παίρνουν μία περίπτωση, παίρνουν πολλαπλές, παρά το γεγονός ότι εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις εναντίον τους. Να κάνουμε μία διάκριση. Ότι μιλάμε για τις σχολάζουσες κληρονομίες και όχι για τα κληροδοτήματα. Μάλιστα. Στα κληροδοτήματα ο διαχειριστής ορίζεται από τον διαθέτη στην διαθήκη του. Αν υπάρχει διαθήκη, βεβαίως. Πάντοτε υπάρχει διαθήκη. Μόνο με διαθήκη. Μάλιστα. Μόνο με διαθήκη. Άρα λοιπόν, αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα για το διορισμό των κηδεμόνων είναι για τις σχολάζουσες κληρονομίες που είναι, είπαμε, περίπου τις 3.800. Μεγάλος αριθμός, δεν είναι? Μεγάλος αριθμός. Και όπως είπε ο κ. Δακητής πάρα πολύ σωστά, αυτές οι σχολάζουσες κληρονομίες δεν είναι σαν τα κληροδοτήματα που τα αφήνει κάποιος στην περιουσία του για να εκπληρωθούν κοινοφελείς σκοποί. Ναι. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Mm-hmm. Οι σχολάζουσες κληρονομίες είναι, πεθαίνει κάποιος, δεν αφήνει κληρονόμους, δεν αφήνει διαθήκη, και επειδή αυτή η περιουσία πρέπει να περιέλθει στο κράτος, όταν δεν υπάρχουν κληρονόμοι διαφόρων σειρών κληρονομικών, ναι, όπως τους λέμε, περιέρχεται στο κράτος. Μέχρι που να βρεθούν οι κληρονόμοι, εδώ είναι το η σκιά, αν βρεθούν, μέχρι που να βρεθούν και αν βρεθούν, ναι, λέγεται σχολάζουσα αυτή η κληρονομία. Mm-hmm. Και τι κάνουμε, από το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει μια λίστα υποψηφίων προς διορισμών. Θα είχε ενδιαφέρον εάν είχαμε σε κάποια άλλη στιγμή τη λίστα των υποψηφίων προς διορισμών. Πώς μπαίνει κανείς στη λίστα αυτή ως δικηγόρος διαχειριστής? Και εκεί το σύστημα της αμοιβής είναι διπλό. Ή είναι, όπως είπε ο κ. Ρακητζής, κατά περίπτωση, mm-hmm, δηλαδή κάθε υπόθεση που χειρίζεται πληρώνεται ανάλογα. Ή με μισθό. Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή με νέος, δηλαδή, ή σαν με τον νόμο, ελεύθερος επαγγελματίας. Με τον νόμο, επειδή, ναι, στέλνονται από τους δικηγορικούς συλλόγους εκεί καταστάσεις τέτοιες, από τον νόμο απαγορεύεται όταν έχει κάποιος μία, να πάρει και δεύτερη, να πάρει και τρίτη. Αυτό λοιπόν πώς το εξηγείται? Στην πράξη λοιπόν, έχει 17 κληροδοτήματα ο άνθρωπος στα χέρια του, κληρονομιές. Αυτός που τον διόρισε αυτά, δεν θα πρέπει να λογοδοτήσει? Να πει δηλαδή, εκεί που πήγε κατηγορούμενος αυτός που έκανε αυτές τις ατασταλίες, να ρωτηθεί και εκείνος που τον διόρισε όμως. Αυτά είναι χρήματα τα οποία βεβαίως δεν μπαίνουν ποτέ στο δημόσιο ταμείο όπως θα έπρεπε. Είναι του κράτους αυτά τα λεφτά. Άρα λοιπόν τέτοια μπαίνουν ποσά τελικώς, μπορεί να υπάρχουν πολλά. Τελικώς μπαίνουν. Είναι τελικώς κρατικά λεφτά αυτά. Όταν εκαθαριστεί η κληρονομία. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για κάποια χρόνια. 40 χρόνια. 50 χρόνια. 40 χρόνια μάλλον μπορεί να έχει κάνει 10 πολυκατοικίες και παρόλα αυτά να έχει πεθάνει τα κλειδιά σε αλλού. Μισό λεπτό να πω και κάτι γιατί έχει σημασία αυτό που θα πω. Όταν μετά από 5-10 χρόνια, γιατί τόσο κρατάνε αυτά, δεν βρεθεί κληρονόμος, η περιουσία που τελικά πρέπει να πάει στο κράτος, γιατί το κράτος πλέον κληρονομεί, θα, ναι, είναι μηδέν. Μισό λεπτό. Θα έχει εξαντληθεί δηλαδή στη διαχείριση. Κύριε Ρακητζή, 28 Ιανουαρίου του 2013, στείλετε μία επιστολή σας προς τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αντώνη Ρουπακιώτη, και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Και διαβάζω χαρακτηριστικά σε ένα σημείο το οποίο λέτε: αν κατά την επαγωγή της κληρονομιάς δεν υπάρχει ούτε συγγενής από εκείνους που καλούνται κατά νόμο, ούτε σύζυγος του κληρονομούμενου ως εξαδιαθέτου κληρονόμος, καλείται το δημόσιο. Ετησίως, λέτε, αποβιώνουν χιλιάδες Έλληνες πολίτες στην ημεδαπή, χωρίς να αφήσουν ούτε διαθήκη, ενώ κανονικά η κληρονομητέα περιουσία που πολλές φορές είναι λίγα σημαντική, θα έπρεπε να περιέχεται στο δημόσιο. Και τελικά δεν καταλήγει τίποτα. Είναι μια ιστορία σαν αυτή που αναφέρει ο κ. Ματσέκης. Ακριβώς. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι γενικότερο, ότι εμφανίζονται πολλές διαθήκες πλαστές, ιδιόγραφες διαθήκες. Και εμφανίζεται κάποιος κληρονόμος, νομοποιείται και παίρνει την κληρονομία. Το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει είναι πλαστή ή όχι διαθήκη. Άρα έχουμε άλλη διαφυγή εσόδων εκεί πέρα για το δημόσιο. Πολύ μεγάλη και δεν έχουμε καν στοιχεία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σπανίως μπορεί να αφηρηθεί κάποια διαθήκη. Mm-hmm. Γι' αυτό κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση. Όταν να μην κληρονομεί κανένας, όταν είναι εξωτικός, δεν είναι δηλαδή εξαδιαθέτου κληρονόμος, να κληρονομεί μόνο με δημοσία διαθήκη. Λέτε όμως, κύριε Ρακετζή, στην επιστολή σας, και το τονίζετε αυτό το πράγμα, ότι δεν έρχεται στο ελληνικό δημόσιο μια τέτοια κληρονομιά και κατηγορείται μάλιστα τις αρμόδιες υπηρεσίες γιατί δρούν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό είναι αδράνεια.
τον γεγονό να ξαδρανούν. Διότι δεν υπάρχουν στοιχεία να βρούνε ποιε είναι οι σχολάδε κληρονομία που περιμένουν να καταγγελθεί ή οτιδήποτε να γίνει μια αναφορά. Ενώ εάν είχε απαγορευτεί η ιδιόγραφο διαθήκη, τότε υποχρεωτικά δεν θα μπορούσαν να ομοποιηθούν διάφορα επιτίδη. Έχουν χαθεί μεγάλε περιουσίε με ιδιόγραφο διαθήκη και θα υπήρχε το κράτο ω έκτη τάξη. Αλλά το ζήτημα προχωρεί παραπτέρω. Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες που αποβιώνουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, ναι. Εκεί υπάρχουν τεράστιες περιουσίες και θα πρέπει να έρθουμε στο κράτος. Mm-hmm. Εκεί δεν κρύβω κανένα στοιχείο. Χρειάζεται μήπως μια λίστα Λαγκάρντ. Όχι. Απλώς δεν ξέρουμε ποιοι Έλληνες υπήκοοι αποβίωσαν στο εξωτερικό, αν άφησαν διαθήκη ή αν άφησαν κληρονόμους. Και αν δεν άφησαν ούτε διαθήκη ούτε κληρονόμους, έπρεπε να κράτησαν την διεκδικήσει την περιουσία. Μάλιστα. Αυτό θέλει όμως βοήθεια των προξενικών αρχών. Να σας προσθέσω ένα πολύ σημαντικό αυτό λίγο που θα σύντομα πω. Θέλω να πάω στο πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Σας είπα προηγουμένως ότι μέχρι που να τελειώσει η σχολάζουσα κληρονομία και να περιέλθει στο κράτος το κατάλοιπο της περιουσίας, θα είναι μηδενικό. Mm-hmm. Το κόλπο, η λοβιτούρα που τρώγονται όλα τα λεφτά των σχολάζουσών κληρονομιών σε ακίνητα είναι η εξής μεθόδευση πρακτική. Δηλαδή τι γίνεται, ο διαχειριστής της σχολάζουσας κληρονομίας σε ένα, δύο, τρία χρόνια υπάρχει και ένα ακίνητο που είναι στην Καλλιθέα. Βρίσκεται ένας φίλος του διαχειριστή, λέω έτσι για να μην πω αλλιώς, έτσι, και λέει κοίταξε κάνε μια αγωγή κατά του πρώτου, εσύ το έχεις από χρησικτησία το ακίνητο αυτό. Και φαίνεται λοιπόν ότι ένα που θα περιέρχονταν στο κράτος ακίνητο, το παίρνει με χρησικτησία κάποιος άλλος που είναι γείτονας ή είναι από άλλη περιοχή ή είναι από άλλη πόλη. Το κράτος δεν πληροφορείται τέτοιο πράγμα, από πού θα το πληροφορηθεί. Έτσι λοιπόν, χωρίς να μπαίνει μέσα στην περιουσία της σχολάζουσας κληρονομίας, φεύγουν περιουσιακά στοιχεία ακίνητα μεγάλης αξίας, και μιλάμε για μεγάλα ακίνητα, μέσω αυτού του μηχανισμού. Τα οποία όμως βεβαίως δεν καταγράφει κανένας. Όχι μόνο στο δημόσιο, σαν φόροι. Για τα χρήματα αυτά. Και η περιουσία. Αλλά και η περιουσία. Κύριε Θεοδωράκη, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση αυτή και να δώσει μια πιο σαφή νομική, ουσιαστικά, να το πω, ένα κυνήγι των διαφθαρμένων. Καταρχήν να διευκρινίσω κάτι. Εγώ είπα πριν και μίλησα για Μητρό Κυβεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών. Εκεί που αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κ. Μαρτσέκης, είναι ένας κατάλογος με 10, 20, 50 ανθρώπους. Θα πρέπει αυτό να διευρυνθεί, να υπάρχει διαφάνεια και ο κάθε κηδεμόνας για μένα να μπορεί να χειρίζεται μία-δύο σχολάζουσες κληρονομιές. Με ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό ακριβώς. Επίσης, επειδή τέθηκε το θέμα, η υπηρεσία, και οφείλω να το πω αυτό, η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, με την προσπάθεια μόνο των ανθρώπων, έχει καταρτήσει Μητρό και κοινοφελών περιουσιών, δηλαδή και κληροδοτημάτων, και κληρονομιών υποκαθάριση, και σχολαζουσών, και ακίνητης περιουσίας. Το οποίο βέβαια επικυρωποιείται διαρκώς. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Για το Μητρό αυτό, το μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Αυτό, αν δεν συμβεί. Μα όλο κενά είναι. Δηλαδή, η όλη ιστορία από τη μία υπηρεσία στην άλλη είναι κενά. Εδώ μου λέτε τώρα ότι έχετε ένα Μητρό εσείς, μια άλλη υπηρεσία μπορεί να έχει ένα άλλο Μητρό και τελικά δεν υπάρχει διασταύρωση, όπως οι εφορίες. Κύριε Μούτσο, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν ανοίξω το φάκελο και σας δείξω πόσες προτάσεις έχω κάνει για αυτό το θέμα. Πραγματικά θα εκλαγείτε. Πού κολλάει για το πρόβλημα, λοιπόν. Για τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων. Τι να σου πω. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Τι να πω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ποια θεωρώ εγώ απαραίτητα βήματα προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Βέβαια πρέπει να διαχωρίσουμε, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, άλλο κληροδοτήματα, άλλο σχολάζουσες κληρονομιές. Ειδικά για τις σχολάζουσες, και εδώ νομίζω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο κύριος Σαρακιτζής με κάποιες προτάσεις του, θα πρέπει πρώτον. Το θέμα που έθεσε, μόνο με δημόσιες διαθήκες. Όχι με μια ιδιόγραφη διαθήκη που εμφανίζεται εκ των υστέρων. Άρα με συμβολιογράφο ή με δικηγόρο κλπ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δεύτερον, για μένα θα πρέπει, πέραν αυτού που είπα, ο κάθε κηδεμόνας να μπορεί να αναλάβει μία ή δύο σχολάζουσες. Όχι αυτό που γινόταν έως τώρα. Τρίτον, να υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος εντός του οποίου να γνωρίζει το κληρονομικό δικαίωμα του δημοσίου. Δηλαδή, με την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή, θα πρέπει εντός δύο ετών. Εφόσον δεν βρεθούν κληρονόμοι, το δημόσιο να γνωρίζει το κληρονομικό του δικαίωμα. Αν εγώ είμαι στην Αμερική, μακρινός συγγενής, και δεν το πήρα είδηση και το πάρω εκ των υστέρων, να έχω δικαίωμα να το προσβάλλω, αλλά να έχω απέναντί μου το δημόσιο που έχει νομική εκπροσώπηση και ισχύ, και όχι έναν ιδιώτη. Κύριε Θεοδωράκη, και το ερώτημα βεβαίως αφορά όλους σας τους παρευρισκόμενους. Θεωρείτε ότι η αλλαγή του κώδικα για τα κληροδοτήματα
θα μπορούσε να φέρει ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές. Να σας πω. Ένα ρητορικό ερώτημα είναι αυτό. Θέλω να μου απαντήσετε εμένα ναι ή όχι. Όχι, θα σας πω. Έχει δίκιο ο κ. Μαρτσέκης το εξής. Ο νόμος αυτός για την εποχή του ήταν εξαιρετικός. Σήμερα. Εκτοδεμένος. Εξακολουθεί να είναι καλός νόμος. Θέλει τροποποίηση σε επιμέρους σημεία. Όχι κατεδάφιση. Μισό λεπτό. Θέλει τροποποίηση σε επιμέρους σημεία. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε παρουσιάσει μία σειρά από δηλώσεις υπουργών οικονομικών, οι οποίοι στα χέρια τους είχαν σχέδια νόμου για τον καινούριο κώδικα κληροδοτημάτων. Το ένα διαδεχόταν το άλλο. Σήμερα λοιπόν, να δούμε λιγάκι στην οθόνη του υπολογιστή, αν μπορούμε να έχουμε την... Ωραία, κοιτάξτε τι γίνεται. Με ημερομηνία 12/12/2012, αυτό βεβαίως είναι ένα κείμενο το οποίο προέρχεται απευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών, λέγεται «Σχέδιο νόμου για τα εθνικά κληροδοτήματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές, Δεκέμβρης του 12». Και διαβάζουμε εδώ πέρα. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελική επεξεργασία του νέου σχεδίου νόμου για τα εθνικά κληροδοτήματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την υπαριθμόν τάδε απόφαση του 11 Οκτωβρίου του 12, απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα και πρώτα τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους κ. Χ. Μητκίδη. Το ερώτημα λοιπόν προς όλους εσάς είναι ότι για μία ακόμη φορά ένα νέο σχέδιο νόμου πάει να μπει μάλλον σε ένα ακόμη ράφι. Όχι. Αυτό το σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί, υπάρχει. Ψηφίστηκε? Όχι, φυσικά δεν ψηφίστηκε. Γιατί δεν έχει ψηφίστηκε τόσα χρόνια όσον αφορά τα υπόλοιπα τότε, κύριε Ρακητζή? Τι να σας πω. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Ένα-δύο, κάθε δύο-τρία γίνεται ένα σχέδιο. Αλλά αυτό έχει προχωρήσει, έχει κατατεθεί. Τώρα το πότε θα ψηφιστεί είναι θέμα πολιτικής βούλησης, ατζέντας κτλ. Η πολιτική βούληση, γιατί την βάζετε στο επίκεντρο της ιστορίας αυτής? Το βάζω στην πολιτική βούληση για να το επισπεύσει. Να μην τα αφήσει να πάρει τη σειρά. Ναι, γιατί πρέπει να βάλουμε την πολιτική βούληση να επισπευθεί ή να καθυστερήσει κάτι? Ποιος εξυπηρετεί κάτι τέτοιο? Ο τίποτα δεν εξυπηρετεί. Αλλά πρέπει η πολιτική βούληση να το επισπεύσει. Να πει είναι έτοιμο το νόμο, κατατέθηκε, ορίζομαι επιτροπή, πρέπει να είναι προσκευαστική επιτροπή, οτιδήποτε βουλή και ψηφίζεται. Είναι λοιπόν θέμα πώς θα επισπευθεί η διαδικασία. Κυρία Βιερινοπούλου, ακούτε όλα αυτά τα πράγματα και θέλω τη δική σας την άποψη και ως δικηγόρος αλλά και ως βουλευτού, η οποία έχετε μάλιστα υποβάλει σχετικό ερώτημα για τα κληροδοτήματα στο παρελθόν, στην Βουλή. Εδώ και ένα χρόνο, από τον Ιανουάριο του 2012, ρώτησα συγκεκριμένα για τα κληροδοτήματα των πανεπιστημίων. Ναι. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, τα κληροδοτήματα των πανεπιστημίων, γιατί από αυτό εξαρτώνται οι δυνατότητες σπουδών πολλών παιδιών σήμερα. Και εγώ ήμουν μία από τις φοιτήτριες. Ειδικά τώρα με το κλείσιμο των πανεπιστημίων θα βοηθηθούν πάρα πολλά παιδιά. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα σε πάρα πολλές οικογένειες σήμερα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν καν φέτος να πάνε να σπουδάσουν επειδή οι οικογένειές τους δεν έχουν τα χρήματα να τους υποστηρίξουν σπουδές και γι' αυτό το λόγο τα κληροδοτήματα των πανεπιστημίων αποκτούν μία ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Αλλά και ειδικά και τόσα χρόνια βέβαια και με τις σπουδές του εξωτερικού και πάει λέγοντας. Ρώτησα λοιπόν τι μέλη γενέστε με τα κληροδοτήματα των πανεπιστημίων, εάν αυτά γίνονται αντικείμενο ενδελεχούς αξιοποίησης και ποιος είναι, έτσι, ποια είναι η νέα απορία. Η απάντηση που πήρα πριν από ένα χρόνο είναι ότι έγινε μία συνάντηση των Πριτάνεων, των Πανεπιστημίων και του Πολυτεχνείου και ότι θα δώσουν τις καλές τους συμβουλές για το νέο νόμο. Εκεί έμεινε το θέμα, δηλαδή σε ένα επίπεδο συμβουλευτικό. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει αυτός ο νέος κώδικας περί κληροδοτημάτων να έρθει άμεσα στη Βουλή. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο και σαν κράτος, αλλά όπως είπα άλλη μια φορά, για τα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα, όμως, θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο ότι πολλές φορές δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Μάλιστα. Και καλής αποτελεσματικότητας της διοίκησης. Και θα θέσω και μία άλλη διάσταση σε αυτό το ζήτημα. Όχι το εάν τα κληροδοτήματα τελικά αναγνωρίζονται και πάνε στον δικαιούχο τους, είτε είναι το δημόσιο είτε ειδικοί φορείς του δημοσίου, αλλά όταν πηγαίνουν σε αυτούς τους δικαιούχους, τι γίνεται από εκεί και πέρα. Θα σας πω μόνο ότι, για παράδειγμα, το νοσοκομείο του Πύργου, το οποίο έτσι γνωρίζω πολύ καλά γιατί είναι στην εκλογική μου περιφέρεια, είχε ένα σπίτι στην Αθήνα, το οποίο το ανακάλυψε μετά από πάρα πολλά χρόνια και ότι και η παρούσα διοίκηση το ήξερε. Υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κτίρια ολόκληρα, τα οποία αυτή τη στιγμή ερημώνουν. Αποτελούν εστία μόλυνσης μέσα στην πόλη και αν είναι διαφορετικά πείτε μας και εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, τη στιγμή που υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν σπίτι να μείνουν.